5 χρόνια η Λέσχη Καταδρομή Ονομού Δράμας επέλεξε και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανακήρυξε τους Αγίους 40 Μάρτυρες προστάτες του Συλλόγου. Οι Άγιοι 40 Μάρτυρες ήταν ένα επιλεκτό στρατιωτικό τμήμα του Λυκίνιου περίπου τον 4ο αιώνα μετά Χριστό, οι οποίοι μαρτύρησαν στη λίμνη της Σεβάστιας. Τους ρίξανε για να απαρνηθούν την πίστη τους, τους ρίξανε στην παγωμένη λίμνη της Σεβάστιας, όπου και πέθαναν με μαρτυρικό τρόπο. Γι' αυτό και εμείς σαν επίλεκτο τμήμα του ελληνικού στρατού επιλέξαμε ότι πρέπει να τους ανακηρύξουμε Αγίους. Σήμερα, όπως κάθε χρόνο, τελέσαμε την δοξολογία και την αρτοκλασία προς τιμήν τους στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας που βρίσκεται στους πρόποδες του Κορυλόβου. Στον ναό αυτόν βρίσκονται και οστά των Αγίων 40 Μαρτύρων, γι' αυτό και εφ' εξής θα τελείται πάντα εδώ η μέρα αυτή από το σύλλογό μας. Ένα βράδυ λένε ότι ο σκοπός που φύλαγε τα μεσάνυχτα 12 με 2 την βάρδια του, την υπηρεσία του, του είχε ανατεθεί από τον διοικητή, από τον λοχαγό του, να μάθει μια προσευχή και να την πει την επόμενη μέρα στη Μνήμη της Αγίας. Ο σκοπός προσπαθούσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του να μάθει, δεν μπορούσε να το μάθει και συναχωριόταν. Κάποια στιγμή ακούει μια γυναικεία φωνή να του λέει «Μη συναχωριέσαι, το πρωί θα την ξέρεις». Ξαφνιάστηκε αυτός, γύρισε πίσω και είδε σαν μια γυναίκα μαυροφορεμένη που του μίλησε. Συνέχισε πάλι, δεν μπόρεσε. Ξαναεμφανίστηκε η γυναίκα, ακούστηκε αυτή η φωνή. Το παιδί το πρωί το ανέφερε στον λοχαγό του, ο οποίος, να αναφέρουμε ότι εκείνη την εποχή ο λοχαγός του ήταν ο Φράγκος Φραγκούλης, ο τέος Αγιές, αρχηγός στρατού και αθηνικής άμυνας, και διοικητής της 5ης μέρας καταδρομών ήταν ο Γιάννης Ασλανίδης, ο δραμηνός στην καταγωγή, αξιωματικός στην καταδρομών. Το θεώρησαν ότι ήταν μάλλον η Αγία Βαρβάρα, γιατί ήταν παραμονή και ανήμερα της γιορτής της. Οπότε με πρωτοβουλία του διοικητού της Μοίρας, του Γιάννη του Ασλανίδη, αποφασίσαν και χτίσαν ένα μικρό εκκλησάκι εδώ στο χώρο αυτόν, το οποίο μπορείτε να το δείτε πάνω εκεί που είναι. Όμως είχε μπει στο μυαλό μέσα και του Γιάννη του Ασλανίδη και του Φράγκου του Φραγκούλη να γίνει κάτι καλύτερο εδώ στο χώρο, και όταν στην διοίκηση του Β' Σώματος Στρατού ήταν ο επίσης συμπολίτης μας στρατηγός, ένα αποστρατεία τώρα, ο Θεόκλητος ο Ρουσάκης, και ο Γιάννης ο Ασλανίδης και ο Φράγκος Φραγκούλης που ήταν αρχηγός του στρατού, αποφασίσαν και αναγείραν τον Ιερό Ναό αυτόν, τον τόσο περικαλή που πριν από λίγο πήρατε πλάνα, και όπου κάθε τελευταίο Σάββατο εκάστου μήνα τελείται Θεία Λειτουργία.